Γεια σας. Καλησπέρα από το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θα δούμε στο σημερινό μικρό βίντεο μερικά απλά παραδείγματα κατασκευής διαγραμμάτων στυλών ή αλλιώς ραβδογραμμάτων. Νομίζω ότι οι περισσότεροι τα ξέρουμε σαν ραβδογράμματα με το Octave ή το MATLAB. Τα παραδείγματα που θα κάνουμε σήμερα θα τα εκτελέσουμε με το Octave, το οποίο μάλιστα στο συγκεκριμένο βίντεο θα το δούμε να τρέχει σε υπολογιστή Linux, Ubuntu. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι είναι απολύτως συμβατά με το MATLAB, μιας και στην πράξη σχεδόν όλες οι εντολές που θα σας δώσω στα παραδείγματα έχουν ληφθεί μέσα από το manual του MATLAB, και αυτό θέλω να σας θυμίσω κατά μία ρίση του καθηγητή Διομήδη Σπινέλη. Είναι ο πιο σύντομος τρόπος για να φτιάξει κανείς αυτό που ονομάζουμε cross-platform applications, με λίγα λόγια αυτές που εφαρμογές οι οποίες μπορούν να δοκιμαστούν και να παίξουν παντού, μέσα σε εισαγωγικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα απλό ραβδόγραμμα όπως είναι τούτο εδώ, το οποίο φαίνεται νομίζω πολύ καλά και στην οθόνη σας. Είναι απλό, νομίζω και γνωστό το ότι είναι τα ραβδογράμματα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ορθογώνια σχήματα τα οποία απεικονίζουν μια ποσότητα η οποία αναλύεται σε κάποιες κατηγορίες. Σας θυμίζω πως έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις πως τα ραβδογράμματα αναφέρονται σε κάποιες κατηγορίες δεδομένων. Εδώ δεν έχουμε δώσει κάποιες ετικέτες, υπάρχει μόνο το 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 στον οριζόντιο άξονα, στον άξονα κατηγοριών. Αυτό όμως δεν είναι πάντοτε το σωστό. Θα δούμε αργότερα πώς μπορούμε αυτό να το μεταβάλουμε κατά βούληση. Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα. Το πρώτο που σας έδειξε είναι αυτό εδώ. Θα το βρείτε και στην ιστοσελίδα του μαθήματος με το όνομα Plot Bar 1. Αν το ανοίξουμε. Το περιεχόμενό του είναι εδώ. Να σας θυμίσω μονάχα ότι προς το παρόν αγνοούμε την πρώτη γραμμή, το clear, το οποίο το χρησιμοποιούμε όπως πολλές φορές έχουμε πει στο Octave για να καθαρίσουμε τη μνήμη του υπολογιστή από τυχόν προηγούμενες εντολές από άλλα προγράμματα ή από άλλες εντολές που έχουμε εκτελέσει, οι οποίες πιθανά να μας προκαλέσουν κάποιο πρόβλημα στην εκτέλεση αυτών των εντολών. Και επίσης αγνοήστε και τις τελευταίες γραμμές, τις εντολές print, τις οποίες δεν σας κρύβω ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αποθήκευση των γραφημάτων που θα κάνουμε σε κάποιο αρχείο, είτε σε μορφή EPS που είναι εδώ στη γραμμή 6, είτε στη γραμμή, μορφή JPEG που είναι στη γραμμή 7. Αν χρειάζεστε περισσότερα πράγματα, νομίζω ότι θα πρέπει να συμβουλευτείτε λίγο περισσότερο το manual σχετικά με αυτό, αλλά αυτό σας υπενθυμίζω είναι ένας εύκολος και απλός τρόπος έτσι ώστε να αποθηκεύσετε μέσα από την εκτέλεση του προγράμματος το γράφημα το οποίο παράγεται από το πρόγραμμα σε κάποιο αρχείο για οποιαδήποτε μελλοντική χρήση χρειάζεστε. Για να εκτελέσουμε το script αυτό, τις οδηγίες αυτές μέσα από το Octave, δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά να πατήσουμε το κουμπάκι του Run, την εκτέλεση με λίγα λόγια, το οποίο μπορείτε να το κάνετε και από εδώ. Το F5 σας λέει κάτι πολύ απλό, ότι μπορείτε να πιέσετε αν θέλετε το πλήκτρο F5. Νομίζω ότι πιο απλό απ' όλα είναι να πατήσουμε αυτό το κουμπάκι. Για να δούμε αυτό εδώ το γράφημα, ας το μεγαλώσουμε λίγο. Δούμε λίγο καλύτερα. Συγγνώμη. Παρατηρήστε ότι αυτό που έχουμε δώσει στις οδηγίες του προγράμματος, οι οποίες είναι τούτες εδώ, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κατασκευή ενός διανύσματος τιμών. Εδώ, όπως βλέπετε, το έχουμε κάνει σε διάγραμμα στήλη. Όπως βλέπετε, εδώ υπάρχει αυτός ο τόνος. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο. Μπορείτε κάλλιστα να το χρησιμοποιήσετε και έτσι θα πάρετε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Αργότερα θα δούμε όμως ότι σε μερικές περιπτώσεις, κυρίως εκεί που έχουμε περισσότερες σειρές δεδομένων, για παράδειγμα 2 σειρές, 3 σειρές κτλ., είναι κατά πολύ προτιμότερο να χρησιμοποιούμε τα διανύσματα ως διανύσματα στήλη παρά ως διανύσματα γραμμή, γι' αυτό ας ξεκινήσουμε έτσι, να το κάνουμε και εμείς. Και επίσης στη συνέχεια προσέξω ότι η καινούργια εντολή που μαθαίνουμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εντολή bar y εδώ, bar ψ αν θέλετε, υποτίθεται όπως θέλετε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κλίση της κατασκευής του διαγράμματος στυλών, του ραβδογράμματος με λίγα λόγια, για τα δεδομένα τα οποία περιέχονται στο διάνυσμα y. Αυτό είναι όλο και όλα, αν το ξαναδούμε είναι τούτο εδώ. Κάπου εδώ μας είναι και το διάγραμμα. Έχουν
οποίο όπως βλέπετε αυτόματα οι κατηγορίες 1, 2, 3 και τα λοιπά, μιας και δεν έχουμε επισημάνει εμείς επακριβώς για ποιες κατηγορίες πρόκειται, και το ύψος του κάθε ορθογωνίου δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αναπαράσταση των τιμών του διανύσματος Y. Αυτός είναι ένας απλός τρόπος για να κατασκευάσουμε τέτοιου τύπου γραφήματα, τέτοια ραβδογράμματα στο Octave MATLAB, και σε λίγο θα δούμε μερικά παραδείγματα για το πώς μπορούμε να μορφοποιήσουμε πιο καλά αυτά τα γραφήματα ή να κάνουμε λίγο περισσότερες πολύπλοκες πράξεις πάνω σε αυτά, όπως για παράδειγμα να βάλουμε περισσότερες σειρές δεδομένων ή να κάνουμε κάποιους υπολογισμούς που σχετίζονται με τα ποσοστά σε κάθε κατηγορία. Προς το παρόν, στο επόμενο διάγραμμα θα δούμε λίγο πώς μπορούμε να προσθέσουμε τίτλους στους άξονες, να μορφοποιήσουμε λίγο καλύτερα την εμφάνιση του γραφήματος. Πάμε να δούμε το δεύτερο παράδειγμα. Εδώ. Ας το ανοίξουμε και αυτό εδώ. Ξανά σας λέω ότι η γραμμή 1 και οι γραμμές εδώ 10 και 11 προς το παρόν δεν μας απασχολούν, δηλαδή ο καθαρισμός της μνήμης και η εκτύπωση σε αρχεία του γραφήματος. Προσέξτε τώρα λίγο ότι αυτές οι δύο γραμμές είναι ίδιες με αυτές που έχουμε δει προηγουμένως. Αυτό που έχει προστεθεί δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτές οι 4 γραμμές. Θα εξηγήσουμε τώρα τι κάνει κάθε μία από αυτές. Συγγνώμη. Λοιπόν, η γραμμή 5. Η γραμμή 5 μας λέει ότι θα τοποθετηθούν σαν ετικέτες στον οριζόντιο άξονα κατηγοριών το σύνολο των χαρακτήρων M, T, W κτλ, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι μέρες εβδομάδος, Monday, Tuesday, Wednesday κτλ. Αυτό που δεν έχουμε αναφέρει προηγουμένως είναι τι αναπαριστά αυτό το γράφημα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κατανάλωση σε φρούτα, σε συγκεκριμένη περίπτωση σε μήλα, που κάνει μια οικογένεια μέσα σε μια εβδομάδα. Πρόκειται για μια πενταμελή, πώς το λένε, οικογένεια, απλά έχω πάρει τυχαία ένα δείγμα τέτοιο. Λοιπόν, και στον οριζόντιο άξονα, όπως βλέπετε εδώ, θα χρησιμοποιήσουμε την ετικέτα day, στον κάθετο άξονα, στον άξονα ποσοτήτων, δηλαδή τη λέξη number, θα δώσουμε ένα τίτλο στο γράφημα, και τώρα στις ετικέτες του οριζόντιου άξονα δεν θέλουμε να φαίνεται αυτό το αυτόματο 1, 2, 3, 4 κτλ, αλλά το M να πάει εδώ στο 15, το T να πάει στο 9, το W να πάει στο 20 και το καθεξής. Αν δούμε τώρα αυτό εδώ το γράφημα, τούτο εδώ, νομίζω ότι το βλέπετε και εσείς εδώ στην οθόνη τη δική σας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η απεικόνιση, η διαγραμματική απεικόνιση αυτής της κατανάλωσης, όπως έχουμε πει, της κατανάλωσης μήλων, το Apple Consumption, λοιπόν μέσα σε μία εβδομάδα, και εδώ μπορούμε να δούμε ότι την Δευτέρα, Monday, έχουμε πάει στα 15, την Τρίτη, Tuesday, έχουμε πάει εδώ που είναι ας πούμε 9, ακριβώς 9 για τη συγκεκριμένη περίπτωση, και ούτω καθεξής. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν με πολύ απλό τρόπο, ας βάλουμε και αυτό εδώ το γράφημα λίγο μισό λεπτάκι, λίγο καλύτερα στην άκρη, ας το βλέπουμε και εδώ, ότι με αυτόν εδώ τον τρόπο μπορούμε να θέσουμε αυτές τις ετικέτες στον οριζόντιο άξονα. Προσέξτε αυτό το X-Tick Label που σημαίνει ετικέτες των κατηγοριών στον οριζόντιο άξονα κατηγοριών, πρέπει να μπουν μέσα σε κελί, μέσα σε άγκιστρα και όχι σαν διάνυσμα, μέσα σε αγγείλους, όπως για παράδειγμα δίνεται εδώ η τιμή στο Y, και στη συνέχεια κατά τα γνωστά, όπως το έχουμε δει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις γραφημάτων, να δώσουμε τίτλους στους άξονες ή σε όλο το γράφημα, αν θέλετε, όπως εδώ δίνουμε στη γραμμή 8. Η γραμμή 8, όπως πολλές φορές τουλάχιστον εγώ σας έχω πει, είναι κάτι που προσωπικά δεν μου αρέσει, δεν τοποθετώ τίτλους στα γραφήματα, παρά εκεί που επισυνάπτεται το γράφημα μπορούμε να δώσουμε αργότερα μία λεζάντα, μάλλον πρέπει να δώσουμε κάποια λεζάντα, αλλά τέλος πάντων αν αυτό είναι κάτι το οποίο το επιδιώκετε ή πρέπει να το κάνετε, μπορεί να μπει έτσι. Με λίγα λόγια, αυτό το title που βάζουμε εδώ στη γραμμή 8 είναι ο τίτλος που μπαίνει σε όλο το γράφημα και συνήθως μπαίνει στην κορυφή. Θα δούμε τώρα στη συνέχεια πώς μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερη μορφοποίηση στο γράφημα ή πώς μπορούμε να επέμβουμε σε κάποια χαρακτηριστικά, όπως είναι οι χρωματισμοί, τα περιγράμματα, το μέγεθος της γραμματοσειράς και ούτω καθεξής. Πάμε να δούμε λίγο αυτό εδώ, το bar plot 3. Εδώ, όπως βλέπετε, πολλά πράγματα είναι παρόμοια με πριν. Αυτό καινούριο στην υπόθεση που θα εξετάσουμε, το πάμε λίγο πιο κάτω για να το βλέπετε καλύτερα.
δεν είναι τίποτα άλλο παρά, όπως έχουμε δει αν θυμάστε και, και στην περίπτωση όπου είχαμε τις διαγράμματα με γραμμές, τώρα εδώ με την επιλογή Face Color που εδώ το έχω δώσει με το R, με το Red δηλαδή, θα αλλάξουμε το χρώμα του ορθογωνίου που αναπαριστάται μέσα από το ραβδόγραμμα. Μέσα από την επιλογή Bar Width, εδώ, αυτήν εδώ την επιλογή που εδώ την έχω θέσει στο 0,7, μπορούμε να μεταβάλουμε το πλάτος της ραβδού, της ορθογώνιας περιοχής. Το 0,7 επειδή είναι μικρότερο της μονάδος σημαίνει ότι θα μικρύνει το πλάτος της ραβδού. Και επίσης η επιλογή Edge Color εδώ, που εδώ δίνεται με το γράμμα B που σημαίνει blue, θα αλλάξει το χρώμα του περιγράμματος της ραβδού. Αν αυτό βέβαια είναι κάτι επιθυμητό, δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε πρέπει να το κάνετε πάντοτε. Παραδείγματα δίνουμε όπως καταλαβαίνετε. Και η επιλογή Line Width που εδώ έχει μπει στο 4 θα αυξήσει το πάχος αυτού του περιγράμματος. Θα δούμε τώρα στο αποτέλεσμα και πώς θα επεξηγήσουμε και πάλι πώς δουλεύουν αυτές εδώ οι επιλογές. Αυτή εδώ η επιλογή είναι κάτι που έχουμε εξηγήσει αμέσως πριν. Να σας θυμίσω και πάλι ότι αλλάζοντας την επιλογή Font Size στο 18 θα μεγαλώσουν ανάλογα τα γράμματα, η γραμματοσειρά αν θέλετε, και οι χαρακτήρες που θα τοποθετηθούν στο γράφημα όσον αφορά τις ετικέτες, τους τίτλους κτλ. Όπως σας έλεγα και πριν, έχω αφαιρέσει από εδώ τον τίτλο του γραφήματος, δεν υπάρχει πια τίτλος. Έχουν μείνει όμως, όπως πολύ σωστά πρέπει να κάνουμε, οι τίτλοι στους άξονες, στον οριζόντιο και στον κάθετο άξονα. Αυτό για το συγκεκριμένο ραβδόγραμμα, που η ράβδη είναι κάθετη, αν θέλετε είναι στήλες, θα αναφερόμαστε στον οριζόντιο άξονα σαν άξονα κατηγοριών και στον κάθετο άξονα σαν άξονα ποσοτήτων. Οι όροι αυτοί αντιστρέφονται αν το ραβδόγραμμα γίνει οριζόντιο. Λοιπόν, αν εκτελέσουμε αυτό εδώ το πρόγραμμα, θα πάρουμε αυτό εδώ το γράφημα, να το, όπως βλέπετε, συγγνώμη, έχουν τώρα όλα γίνει εντονότερα, τα γράμματα και το μέγεθος της γραμματοσειράς έχει μεγαλώσει το 18 από το 12 που είναι η προεπιλεγμένη τιμή, φαίνονται κάπως εντονότερα και καλύτερα, τουλάχιστον στην οθόνη. Όπως επίσης κυρίες και κύριοι παρατηρήστε λίγο ότι το χρώμα τώρα πια των ράβδων έχει γίνει κόκκινο από μπλε που ήταν πριν, ενώ μπλε έχει μείνει μόνο το περίγραμμα από μαύρο που ήταν πριν και μάλιστα έχει γίνει και εντονότερο το πάχος, να το μεγαλώσουμε λίγο εδώ. Νομίζω ότι θα το δείτε και εσείς λίγο καλύτερα. Φαίνεται πια, είναι αρκετά διαφορετικό και πιο χτυπητό στο μάτι θα έλεγα σε σχέση με το προηγούμενο. Και πάλι σας το λέω ότι οι μορφοποιήσεις που κάνουμε, όπως για παράδειγμα μέσα από τις εντολές εδώ, το Edge Color και το Line Width που σημαίνει ότι έχουμε αλλάξει αυτή εδώ το χρώμα, το μαύρο που είναι η προεπιλογή σε μπλε ή το πάχος από 1 σε 4 για να φαίνεται πιο έντονα, είναι ενδεικτικές για το τι μπορείτε να κάνετε και πιθανά να χρειαστείτε σε κάποιες περιπτώσεις. Προφανώς δεν είναι αναγκαίο να τα πειράζετε σε κάθε απλή περίπτωση που κάνετε κάποιο γράφημα. Εξάλλου πάρα πολλοί άλλοι τρόποι προεπιλεγμένοι, όπως θα δούμε σε λίγο, μπορούν να δώσουν εξίσου έτσι καλέσθητα γραφήματα και διαγράμματα. Ξαναγυρίζουμε μισό λεπτάκι εδώ στις εντολές. Να σας θυμίσω ότι το καινούργιο στην υπόθεση που εξετάζουμε εδώ στο Plot Bar 3, το τρίτο παράδειγμα δηλαδή αυτού του βίντεο, είναι εδώ η επέκταση της εντολής Bar, όπου χωριζόμενα με κόμματα μπορούμε να βάλουμε πολλές άλλες επιλογές, όπως είναι το χρώμα της ράβδου, το πάχος της ράβδου, το χρώμα του περιγράμματος και το μέγεθος, το πάχος του περιγράμματος. Θα σας δείξω μονάχα τι μπορεί να συμβεί αν αυτό το πράγμα εδώ μεγαλώσει αρκετά πάνω από τη μονάδα. Για παράδειγμα, αν το δούμε με 1.2, 1.2 αν θέλετε, το γράφημα τώρα θα είναι λίγο, όχι λίγο, θα επικαλύπτονται οι ράβδοι μία με την άλλη. Βλέπετε ότι εδώ το πάχος για παράδειγμα της Δευτέρας έχει ξεφύγει κάπως από τον αρχικό του μέγεθος και προφανώς επικαλύπτεται με αυτό της Τρίτης, με αυτό της Τετάρτης και το καθεξής. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό είναι κάτι που επίσης θέλουμε να κάνουμε, να έχουμε δηλαδή αυτή την επικάλυψη κτλ. Προς το παρόν όμως κάτι τέτοιο δεν συνεισφέρει σε τίποτα στην ποιότητα του γραφήματος, ίσα ίσα μας μπερδεύει περισσότερο. Γι' αυτό μπορούμε είτε να το αφήσουμε στην προεπιλεγμένη τιμή της μονάδος, δούμε λίγο το γράφημα εδώ, όπου πια το ραβδόγραμμα έχει τίνει να μοιάζει με ιστόγραμμα,
Ή ακόμα πιο σωστά να το βάλουμε λίγο μικρότερο, για παράδειγμα στο 0,8 ή 0,7 που είχαμε πριν, έτσι ώστε να διακρίνονται οι ράβδοι μεταξύ τους. Να σας πω μονάχα ότι αν δεν βάλετε τίποτα, δεν έχετε κάνει κάποιο λάθος, το πρόγραμμα από μόνο του θα επιλέξει μία τιμή, όπως για παράδειγμα είναι το 0,8, ακριβώς αυτό που είχαμε προηγουμένως και το οποίο είναι, σας λέω, και η προεπιλεγμένη τιμή. Στο σημείο αυτό νομίζω ότι έχω κατά λάθος προηγουμένως σας είπα ότι η προεπιλεγμένη τιμή είναι η μονάδα, δεν είναι η μονάδα, είναι το 0,8. Η μονάδα το κάνει να εφάπτονται η μία ράβδη με την άλλη. Λοιπόν, και να τελειώσει εδώ η ιστορία. Όπως καταλαβαίνετε, ξανά σας λέω ότι δεν είναι απαραίτητο να πειράζετε και να ασχολείστε με όλες τις επιλογές. Απλά σας δίνω κάποια παραδείγματα για να ξέρουμε τι περίπου μπορούμε να κάνουμε. Στο επόμενο τώρα παράδειγμα που θα δούμε, θα αφήσουμε λίγο κατά μέρος τόσο πολύ την έμφαση στη μορφοποίηση και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν έχουμε δύο σειρές δεδομένων, κάτι που είναι επίσης πάρα πολύ συχνό. Το διάγραμμα αυτό, όπως σας έλεγα πριν, μας δίνει την κατανάλωση σε μήλα που έχει μια οικογένεια μέσα σε μια εβδομάδα, 15, 10, 20 κτλ. Τι θα γίνει όμως αν προσθέσουμε και άλλα φρούτα, για παράδειγμα καλή ώρα τα πορτοκάλια. Πάμε λοιπόν στο παράδειγμα 4, όπου είναι τούτο εδώ. Εδώ, όπως βλέπετε, ορίζουμε δύο διανύσματα, τα πορτοκάλια και τα τα μήλα εδώ στη γραμμή 3 και τα πορτοκάλια στη γραμμή 4. Και στη συνέχεια κατασκευάζουμε ένα πίνακα Y, το ψι, ο οποίος αποτελείται από το συνδυασμό από μήλα και πορτοκάλια. Είναι με λίγα λόγια ένας διδιάστατος πίνακας. Προσέξτε λίγο ότι εδώ τα μήλα είναι ένα διάνυσμα στήλη, τα πορτοκάλια και εδώ oranges είναι επίσης ένα διάνυσμα στήλη και με το Y έχουμε κατασκευάσει τώρα πια ένα πίνακα ο οποίος αποτελείται από 7 γραμμές και 2 στήλες. Πρώτη στήλη είναι τα μήλα, τα opals, και δεύτερη στήλη το oranges. Η εντολή αυτή, το bar psi, θα κατασκευάσει αμέσως το διάγραμμα το οποίο θέλουμε. Αν θέλετε μπορούμε να επιλέξουμε αυτές εδώ τις εντολές και από εδώ το menu run να τρέξουμε μόνο αυτό εδώ. Να το δούμε λίγο εδώ. Αυτός είναι ο αυτόματος τρόπος, στον αυτόματο πιλότο δηλαδή, χωρίς να επέμβουμε εμείς με κάποιες άλλες από τις επιλογές. Όπως βλέπετε, τα γράμματα και το μέγεθος γραμματοσειράς έχουν ξαναγίνει κάπως μικρότερα σε σχέση με το 16 που βάλαμε πριν. Έχουν όμως αυτομάτως τοποθετηθεί οι ράβδοι δίπλα-δίπλα. Έχουν ξεχωρίσει τις δύο στήλες με διαφορετικό χρώμα, άλλες είναι μπλε και άλλες είναι με έντονο κόκκινο και το καθεξής. Και εδώ θα χρειαστεί να κάνουμε ορισμένες παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι. Για κοιτάξτε λίγο κάτι. Πριν να σας θυμίσω, μιας και το έχουμε εδώ, ότι apples, όπως σας έλεγα, είναι μια στήλη η οποία περιέχει δεδομένα, όπως είναι και το oranges. Και το white, το οποίο έχει προέλθει από τη συνένωση των δύο στήλων, είναι ένας πίνακας τώρα πια 7 επί 2. Αν γυρίσουμε λίγο εδώ στο editor, κοιτάξτε λίγο τώρα κάτι. Είδαμε για παράδειγμα ότι το γράφημα έβαλε, μάλλον το MATLAB, το Octave, θα βάλει μόνο του κάποιο χρωματικό, μια χρωματική παλέτα, δηλαδή θα διακρίνει τις δύο στήλες με διαφορετικό χρώμα. Αν εδώ, αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε με την εντολή Color Map, που εδώ το καλούμε την επιλογή Wunder 16. Να σας θυμίσω, να το δούμε λίγο τι κάνει τούτο εδώ. Ας δούμε λίγο το γράφημα. Έχουν αλλάξει τα χρώματα. Θέλω να σας πω λίγο το εξής, γιατί συγγνώμη, πιθανά να μην το έχουμε ξαναναφέρει αυτό στο μάθημα. Οι επιλογές όπως είναι το winter, και μπορείτε μόνοι σας να φανταστείτε ότι υπάρχει και το spring, το summer, το autumn κτλ, δηλαδή χειμώνας, καλοκαίρι κτλ, δεν είναι τίποτα άλλο παρά με ένας αυτόματος τρόπος να ορίζουμε μια χρωματική παλέτα η οποία για κάθε εποχή του χρόνου έχει οριστεί σε κάποια χρώματα. Το winter που έχω χρησιμοποιήσει εγώ εδώ έχει πιο ψυχρά χρώματα, για παράδειγμα είναι πιο κοντά στο μπλε. Το καλοκαίρι, όπως φαντάζεστε, είναι πιο κοντά στο κόκκινο, που είναι έτσι θεωρείται και πιο θερμό. Υπάρχουν διάφοροι άλλοι τρόποι μέσα από το manual, μπορείτε να το δείτε. Το 16 επίσης που χρησιμοποιούμε εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο χωρισμός της χρωματικής παλέτας ανάμεσα στα δύο άκρα σε 16 βασικά χρώματα, σε 16 δηλαδή διαβαθμίσεις πηγαίνοντας από την μία άκρη στην άλλη. Τα χρώματα εδώ ορίζονται με το μοντέλο RGB, προς το παρόν δεν είναι ανάγκη αυτό να σας απασχολεί
περισσότερο. Να σας θυμίσω μονάχα ότι εδώ το 16 θα πρέπει να είναι περισσότερο από τις στήλες τις οποίες έχετε. Το 16 είναι μεγαλύτερο από το 2 για παράδειγμα στο Ψ, στο Y, έτσι ώστε κάθε στήλη να έχει διαφορετικό χρώμα. Από εκεί και μετά δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο πόσα πολλά θα βάλετε. Στα περισσότερα παραδείγματα που θα βρείτε στη βιβλιογραφία ή στο διαδίκτυο, τούτο εδώ είναι, μπορεί να είναι 64. Λοιπόν, ας το κάνουμε τώρα εδώ να είναι αυτό Summer, να δείτε λίγο την αλλαγή, πώς μπορεί να είναι. Ας το ξανατρέξουμε από εδώ, το Run Selections, εδώ είναι το γράφημα. Οπ, το κλείσαμε αυτό εδώ. Μισό λεπτάκι. Ναι, έχει αλλάξει λίγο τώρα όπως βλέπετε. Και το καθεξής. Λοιπόν, ας το γυρίσουμε πάλι στο Winder. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ ο χειμώνας, αλλά δεν ξέρω, στο Color Map στην παλέτα την προτιμώ. Και κατά τα άλλα να σας πω ότι το μόνο που θα προσθέσουμε επίσης, μάλλον το επιπλέον που θα προσθέσουμε, όχι το μόνο, εκτός από την κατασκευή του πίνακα δύο διαστάσεων και την τοποθέτηση εδώ, της εντολής που αλλάζει τη χρωματική παλέτα, δώστε λίγο προσοχή στη γραμμή 12, κάτι που επίσης έχουμε ξαναδεί, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το υπόμνημα. Με λίγα λόγια, ας τρέξουμε όλες λίγο τις εντολές εδώ να τις δούμε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η τοποθέτηση εδώ πάνω στην περιοχή North East, όπως βλέπετε, δηλαδή βόρειο-ανατολικά στις συντεταγμένες, του υπομνήματος, ενός κλειδιού με λίγα λόγια, το οποίο μας λέει ότι οι μπλε ράβδοι αναφέρονται στα μήλα και οι πράσινες ράβδοι αναφέρονται στα πορτοκάλια, στα oranges. Αυτό θέλω να σας πω ότι κατά κάποιο τρόπο σε διαγράμματα που έχουν περισσότερες από μία σειρά δεδομένων είναι υποχρεωτικό, κυρίες και κύριοι. Είναι λάθος να το παραλείπετε, γιατί δημιουργεί μία παρανόηση στον αναγνώστη περί τίνος έτσι πρόκειται. Να γυρίσουμε λίγο πάλι εδώ στον κώδικα, να σας πω ότι και πάλι είναι καλό να το προσέξετε μόνο σας και να πειραματιστείτε. Προσέξτε λίγο σε πιθανά λάθη, όπως εδώ που κατασκευάζουμε τον πίνακα δύο διαστάσεων, αυτά τα διανύσματα μιας διάστασης πρέπει να έχουν ισομεγέθη, να έχουν το ίδιο μέγεθος. Κατά τα άλλα, όλα τα άλλα υπόλοιπα νομίζω είναι απλά και χιλιοϊπωμένα τόσο στο σημερινό μάθημα όσο και από άλλα μαθήματα που έχουμε πει σχετικά με τη μορφοποίηση γραφημάτων. Θα δούμε τώρα στο επόμενο παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, πώς μπορούμε να κάνουμε ένα λίγο διαφορετικού τύπου γράφημα, τοποθετώντας τη μία ράβδο πάνω στην άλλη. Αυτό που μας δείχνει το γράφημα που μόλις έχουμε δει, τούτο εδώ δηλαδή, είναι βέβαια η κατανάλωση σε δύο διαφορετικές ποσότητες, για παράδειγμα σε μήλα και πορτοκάλια. Αν όμως βάλουμε τη μία ράβδο πάνω στην άλλη, θα δούμε καλύτερα τη συνολική κατανάλωση, δηλαδή το άθροισμά τους. Σε μερικές περιπτώσεις αυτό το άθροισμα βέβαια έχει νόημα να το κάνουμε. Αν για παράδειγμα στο συγκεκριμένο παράδειγμα μπορούμε να πούμε ότι αθροίζουμε μήλα και πορτοκάλια έτσι ώστε να έχουμε μία εικόνα για το πόσα φρούτα έχουν καταναλωθεί. Σε άλλες περιπτώσεις βέβαια κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Όπως ξέρετε υπάρχει και το περίφημο θεώρημα που λέει ότι δεν μπορούμε να αθροίσουμε μήλα και πορτοκάλια. Ας το κάνουμε όμως εμείς περισσότερο για τις γραφιστικές μας αν θέλετε ανάγκες παρά για τη φιλοσοφία. Στο γράφημα αυτό εδώ, δηλαδή στο παράδειγμα 5 που θα δείξουμε τώρα, ας το τρέξουμε να δούμε το αποτέλεσμα του και θα σας το εξηγήσω λίγο καλύτερα, τούτο εδώ. Κοιτάξτε λίγο τώρα τι έχει γίνει. Έχετε προσέξει ότι έχει αλλάξει η παλέτα βέβαια, ωραία. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ τα μήλα και τα πορτοκάλια τώρα δεν στέκονται δίπλα-δίπλα, αλλά το είναι το ένα πάνω στο άλλο. Αυτό το θέλουμε να το κάνουμε σε εκείνες τις περιπτώσεις που εκτός από τις σχετικές ποσότητες, δηλαδή αν μια συγκεκριμένη μέρα έχουν καταναλωθεί περισσότερα μήλα ή πορτοκάλια που θα μας το δείξει το προηγούμενο γράφημα, θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται στη συνολική κατανάλωση. Για παράδειγμα, κοιτάξτε λίγο εδώ. Σε αυτό εδώ το γράφημα είναι πολύ εύκολο να δούμε ότι την Τετάρτη και την Πέμπτη έχουν καταναλωθεί ακριβώς τα ίδια ποσότητα σε φρούτα, παρόλο που υπάρχουν μικρές επιμέρους διαφοροποιήσεις. Ή για παράδειγμα είναι εδώ πιο εύκολο να καταλάβουμε ότι τη Δευτέρα έχουμε καταναλώσει λίγο περισσότερα φρούτα από ότι την Τρίτη. Κάτι που δεν ήταν τόσο απλό να το παρατηρήσουμε στο προηγούμενο διάγραμμα. Από εκεί και μετά δεν τοποθετούμε μία ενιαία ράβδο για το άθροισμα των φρούτων όπως βλέπετε, ο χρωματισμός μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποια είναι και η σχετική
αν θέλετε, συνεισφορά του κάθε φρούτου στο άθροισμα. Για παράδειγμα, είναι καταφανέστατο εδώ σε αυτή τη μέρα, στην Θέρσδη, στην Πέμπτη, ότι έχουμε καταναλώσει αρκετά περισσότερα μήλα σε σχέση με τα πορτοκάλια, όπως το ανάποδο συμβαίνει εδώ, στο Saturday, το Σάββατο, ότι έχουμε καταναλώσει λιγότερα μήλα από ότι πορτοκάλια. Είναι κάπως δηλαδή σχετικά ορατό. Αυτό εδώ μπορούμε ακόμα καλύτερα να το δούμε στο επόμενο γράφημα που θα εξετάσουμε, όπου θα μετατρέψουμε αυτές τις ποσότητες σε ποσοστά, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά τη σχετική συνεισφορά του καθενός στη συνολική ποσότητα. Πριν πάμε στο επόμενο γράφημα, ας κοιτάξουμε λίγο όμως εδώ πώς το έχουμε κατασκευάσει. Η όλη μεταβολή στον κώδικα σε σχέση με την προηγούμενη εντολή, κυρίες και κύριοι, είναι το εξής. Πρώτον, η βασική διαφορά είναι εδώ η επιλογή stacked που βλέπετε στην εντολή bar. Με λίγα λόγια, δίνουμε το πίνακα, τη μήτρα η οποία περιέχει τα δεδομένα, αλλά δίνουμε επίσης την επιλογή stacked που σημαίνει συσσόρευση, το ένα θα πάει πάνω στο άλλο. Με αυτόν τον τρόπο κατασκευάζουμε με λίγα λόγια συσσωρευμένα ραβδογράμματα. Στη συνέχεια, όπως βλέπετε εδώ, έχω αλλάξει λίγο τη χρωματική παλέτα από χειμώνα σε άνοιξη. Μπορεί να σας αρέσει περισσότερο, δεν ξέρω. Δοκιμάστε και μόνοι σας να δείτε το αποτέλεσμα. Είναι τούτο εδώ. Να, όπως βλέπετε, είναι έτσι λίγο πιο χρωματιστό, πιο ομό, πιο λουλουδένιο, αν το θέλετε, κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει. Προσωπικά δεν το πολύ χρησιμοποιώ σε γραφήματα. Όπως είδατε και πριν, είμαι λίγο έτσι πιο χειμωνιάτικος όσον αφορά τα γραφήματα, αλλά και πάλι είναι θέμα δικό σας. Εξάλλου, το μάθημα αυτό κατά παράδοση έχει πολύ μεγαλύτερο γυναικείο κατά κάποιο τρόπο ακροατήριο από ότι ανδρικό, οπότε νομίζω ότι οι περισσότερες κοπέλες θα κλείνουν περισσότερο προς το ανοιξιάτικο. Okay. Λοιπόν, στο επόμενο και τελευταίο στάδιο αυτού του μαθήματος, κυρίες και κύριοι, αυτού του βίντεο, θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να μετατρέψουμε σε ποσοστιαία συμμετοχή αυτές εδώ τις ποσότητες. Δεν είναι και κάτι δύσκολο, έχει όμως ένα μικρό τρίκ και θέλω να το προσέξετε. Αυτό εδώ είναι το τελευταίο παράδειγμα που θα δούμε, το plot bar 6. Πριν επεξηγήσουμε τι ακριβώς κάνουμε, ας το δούμε για να καταλάβουμε όλοι καλύτερα τι εννοώ. Τι εννοούμε. Κοιτάξτε λίγο κάτι. Σε αυτό εδώ το γράφημα, όπως βλέπετε, ο κάθετος άξονας των ποσοτήτων έχει μετατραπεί πια για όλες τις ημέρες από το 0 μέχρι το 100. Δεν μας δείχνει ότι έχουμε καταναλώσει 100 σε ποσότητα, αλλά μας δείχνει ότι, για παράδειγμα, την Δευτέρα, περίπου από τη συνολική ποσότητα, από τη συνολική κατανάλωση, περίπου εδώ το 60%, 58% περίπου έχει γίνει σε μήλα και το υπόλοιπο 42%, ας το πούμε έτσι προσεγγιστικά, έχει γίνει σε πορτοκάλια. Η μετατροπή αυτή εδώ περιλαμβάνει έναν υπολογισμό trick, κατά τα άλλα όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια όπως τα έχουμε δει και στο προηγούμενο διάγραμμα. Κοιτάξτε λίγο, κατασκευάζουμε πάλι τα διανύσματα για μήλα και για πορτοκάλια, δύο διανύσματα δηλαδή στήλη, τα ενώνουμε σε μια μήτρα με δύο στήλες και 7 γραμμές στο συγκεκριμένο παράδεισμα. Κάνουμε αυτόν τον υπολογισμό, τον οποίο θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως. Από εκεί και μετά δηλώνουμε ότι θέλουμε το διάγραμμα αυτό να είναι συσσωρευμένο με την επιλογή stacked και το καθεξής. Το color map jet που βάζω εδώ, όπως βλέπετε, ακόμα και χωρίς αριθμό στην κλίση του δουλεύει, είναι το προεπιλεγμένο. Αν δηλαδή δεν δώσετε εσείς κάποια άλλη εντολή για την χρωματική παλέτα, για το color map θα πάει στο jet που είναι και η προεπιλεγμένη τιμή. Από εκεί και μετά οι ετικέτες και τα λοιπά έχουν εξηγηθεί, όπως και το επόμενο στα προηγούμενα παραδείγματα. Το zoom στην όλη υπόθεση, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ η γραμμή 6. Πώς μετατρέπουμε δηλαδή, με λίγα λόγια, ένα πίνακα με τιμές σε πίνακα ποσοστών. Χρειάζεται να σας υπενθυμίσω λίγο τη χρήση της συνάρτησης Replication Matrix, το RepMat, καθώς και τους τόνους εδώ που χρησιμοποιούμε στο SAM για την αναστροφή. Ας τρέξουμε λίγο αυτές εδώ τις ποσότητες στο τερματικό για να τις δούμε. Για κοιτάξτε τώρα λίγο κάτι. Να σας θυμίσω λίγο το εξής. Why είναι τούτος εδώ ο πίνακας, αυτή εδώ η μήτρα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αθροίσουμε το 15 με το 11, το συγκεκριμένο παράδειγμα κάνει 26,
να κάνουμε τη διαίρεση 15 δια 26 και 11 δια 26, να πάρουμε δηλαδή τα κλάσματα ως προς τη μονάδα και να τα πολλαπλασιάσουμε με το 100, έτσι ώστε να γίνει η αναγωγή στο ποσοστό. Αυτό εδώ βέβαια φαντάζομαι οι περισσότεροι τώρα το φαντάζουν ότι θα πρέπει να γίνει με ένα βρόγχο, να τρέξουμε δηλαδή τα στοιχεία του πίνακα και ούτω καθεξής, κατά γραμμή μάλιστα στο συγκεκριμένο παράδειγμα, στον εξωτερικό βρόγχο, συγγνώμη, στον εσωτερικό βρόγχο, να μπουν, να υπολογιστούν τα επιμέρους αθροίσματα, να γίνουν οι διαιρέσεις των στοιχείων και ούτω καθεξής. Βάρετο και κουραστικό, κυρίες και κύριοι. Για κοιτάξτε λίγο κάτι. Θέλουμε να υπολογίσουμε τα αθροίσματα. Όπως, συγγνώμη λίγο, δεν υπάρχει χ, εδώ υπάρχει y. Αν τα δώσουμε sum y, αυτό που θα υπολογιστούν είναι, όπως ξέρετε, τα διανύματα κατά στήλη. Αυτό που θέλουμε στο διάνυσμα, στη μήτρα ψ, στη μήτρα y, είναι να υπολογίσουμε τα διανύσματα κατά γραμμή. Επομένως, θα πρέπει να καλέσουμε το sum στο ψ τόνος και όχι το ψ. Να πάρουμε αυτή την ποσότητα δηλαδή. Το 26 είναι το άθροισμα 15 και 11. Το 24 είναι το άθροισμα 9 και 15. Και ούτω καθεξής. Και το αποτέλεσμα το θέλουμε και αυτό και σαν διάνυσμα στήλη. Το θέλουμε με λίγα λόγια έτσι. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε αυτά τα δύο εισαγωγικά, τα οποία θέλω να σας πω ότι επειδή πριν από το εξωτερικό εισαγωγικό, το εξωτερικό τόνο δηλαδή, αν θέλετε, αναστροφής, υπάρχει συνάρτηση SAM, δεν αλληλοαναιρούνται. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα γράψουμε ψ τόνος και μετά πάλι ψ δίστονος, θα πάρουμε το αρχικό Y, το αρχικό ψ. Αυτό δεν συμβαίνει εδώ, σε καμία περίπτωση. Αυτό εδώ τώρα, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, αν έχουμε το Y και έχουμε και αυτό εδώ το άθροισμα, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να διαιρέσουμε τα στοιχεία αυτά, το 15 με το 26 και το 11 με το 26, το 9 με το 24 και το 15 με το 24. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με αυτόν εδώ τον τρόπο, σε καμία περίπτωση, γιατί δεν είναι συμβατή η πράξη, ούτε και με αυτό εδώ βέβαια. Λοιπόν, σε αυτό που πρέπει να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, είναι το εξής. Θα πρέπει να κατασκευάσουμε μία, να ξαναδείξουμε λίγο εδώ τη μήτρα Y και τη μήτρα αυτή εδώ που έχουμε κάνει. Ψηλώμη λίγο. Εδώ. Θα πρέπει να κατασκευάσουμε μία μήτρα, τα στοιχεία της οποίας είναι τούτο εδώ το διάνυσμα, αλλά σε δύο διαφορετικές στήλες. Με λίγα λόγια, θέλουμε μία μήτρα η οποία να έχει ακριβώς τα ίδια, το ίδιο πλήθος στοιχείων με την μήτρα Y. Τόσες στήλες και ακριβώς τόσες γραμμές. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε, με λίγα λόγια, είναι να καλέσουμε την συνάρτηση Replication Matrix για αυτό εδώ το διάνυσμα στήλη, κατά μία γραμμή, δηλαδή οι γραμμές να επαναληφθούν μία φορά και να επαναληφθούν δύο φορές οι στήλες και να πάρουμε αυτήν εδώ την ποσότητα. Αυτό εδώ τώρα, αυτή εδώ είναι μία μήτρα απολύτως συμβατή στις διαστάσεις με τη μήτρα Y και οι δύο μήτρες έχουν 7 γραμμές και 2 στήλες και μπορούμε να κάνουμε την πράξη. Αυτό εδώ είναι λίγο σημαντικό να το ξέρετε και να το εμπεδώσετε, έτσι ώστε να καταλάβετε καλύτερα γιατί εδώ χρησιμοποιούμε αυτήν εδώ την πράξη. Και βέβαια πολλαπλασιάζουμε με το 100 για να πάρουμε αυτούς τους αριθμούς που έχετε δει σε ποσοστό. Για να καταλήξουμε δηλαδή σε αυτό εδώ το γράφημα, το οποίο είναι ένα διάγραμμα, ένα ραβδόγραμμα με συσσόρευση ποσοστού. Πιθανά να μην έχετε, θέλω να σας θυμίσω, δύο στήλες, να έχετε 3, 4, 5. Ο υπολογισμός όμως νομίζω ότι είναι σχετικά απλός να επαναληφθεί για όσες φορές, με όσες σειρές δεδομένων θέλετε εσείς. Δοκιμάστε να κάνετε κάτι τέτοιο και μόνοι σας και εδώ είμαστε να τα πούμε για όποια άλλη απορία έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ.